Κυρία Ταβουλάρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους βλέπουν και ακούνε την εκπομπή αυτή την ώρα. Προφανώς και δεν θα γίνει αντιπαράθεση στον αέρα. Άλλη μόνο. Αν ήταν να γίνει αντιπαράθεση, έπρεπε να γίνει υγιής αντιπαράθεση και συζήτηση μέσα στο συνέδριο, στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο συνέδριο εμείς, οι αντιπρόσωποι εκλεγμένοι από τη ΔΑΣ, από την παράταξη που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, αλλά και τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης που έχουμε εκλεγεί με τη ΔΑΣ, ήμασταν εκεί όλες τις μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και απαιτούσαμε με κάθε τρόπο αυτό το συνέδριο να πραγματοποιηθεί. Εδώ δεν έγινε όμως το συνέδριο τελικώς, κυρία Ταβουλάρη. Δεν έγινε το συνέδριο. Πραγματοποιήθηκε. Δεν πραγματοποιήθηκε. Η πλευρά της ΓΕΣΕΕ σας κατηγορεί, όχι εσάς προσωπικά, προς Θεού, ότι δεν την αφήσατε, δεν τους αφήσατε να κάνουν το συνέδριο. Τους ακούσαμε, θα σας πω. Τους ακούσαμε και τον πρόεδρο, άκουσα τώρα, αλλά δεν ήταν ανάγκη να το ακούσω και τώρα το ακούσαμε αυτό όλες τις μέρες. Mm-hmm. Προσπαθούν να παρουσιάσουν την πραγματικότητα αντεστραμμένη. Με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Η ουσία είναι μία. Αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει στην Καλαμάτα από τις παρατάξεις που συγκροτούν την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ και παράταξη ΣΥΡΙΖΑ, ομάδα Βασιλόπουλου, όπως θέλει να το πει ο καθένας, ήταν να γίνει ένα συνέδριο όπου θα συμμετείχαν μέσα εργοδότες ως αντιπρόσωποι και αντιπρόσωποι από την άλλη όμως, κυρία Ταβουλάρη, μέσα από νόθες διαδικασίες. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε, ωστόσο όμως οι εικόνες από την άλλη πλευρά είναι πραγματικά εντυπωσιακές με όσα συνέβησαν στο χώρο. Για να πούμε, έπρεπε να, όποιος ήταν εκεί και όποιος είχε μάτια έβλεπε κάθε μέρα τι γινόταν. Το συνεδριακό κέντρο ήταν σφραγισμένο. Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ, οι εκλεγμένοι γνήσιοι αντιπρόσωποι και άλλοι, όχι μόνο από τη ΔΑΣ, ήμασταν απ' έξω για να γίνει συνέδριο. Η ηγεσία δεν έκανε καμία καταστατική διαδικασία προβλεπόμενη. Μάλιστα. Να συγκροτηθούν οι αρμόδιες όμως οι προπυλακισμοί, ξέρετε, οι προπυλακισμοί, κυρία Ταβουλάρη, είναι ένα θέμα το οποίο από όπου και αν προέρχονται. Δεν υπήρξε κανένας προπυλακισμός. Αλλά αυτό, που έγινε ήταν και για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, επειδή βλέπουμε τα πλάνα. Μάλιστα. Που μόνιμα παρουσιάζονται, ήταν το εξής, ότι μέλη της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και εκλεγμένοι. Μάλιστα. Αντιπρόσωποι που είχαν και πρόσκληση παρεμποδίστηκαν. Μάλιστα. Από διάφορους. Κυρία Καφαντάρη. Να μπουν στο συνέδριο. Ναι, εδώ, κυρία Καφαντάρη, από διάφορους μπράβους να μπουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς κάναμε τη διαμαρτυρία. Μάλιστα, κυρία Ταβουλάρη. Γιατί δεν μπορεί κανένας να μιλάει για τους αγώνες της ΓΕΣΕΕ και να κάνει νόθες διαδικασίες. Μάλιστα. Και να φέρνει εργοδότες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ταβουλάρη.